έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Με το δεδομένο ότι υπήρχε και μια σύσκεψη και αφορά ποτά. Έχουμε ενημερωθεί από την περιφέρεια για την κατάθεση ενός εκκλησιακού σχεδίου αξιοποίησης των χώρων της Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης. Η συζήτηση ήταν να γίνει αύριο. Βέβαια, εκεί εμείς έχουμε κάποιες συνσταλές τις οποίες θα καταγράψουμε και θα ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρομαι στα αντισταθμιστικά ωφέλη. Τώρα, πάνω σε αυτό το θέμα όμως, υπάρχει μια εξέλιξη θετική κατά την άποψή μου. Έχει καταληφθεί εκ μέρους του ΑΠΟ στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή του νομού μας η δημιουργία της δόμησης, μάλλον είναι στη δόμηση του βαλβιδοστασίου στην πορεία της Καστοριάς. Άρα, αυτό το οποίο είχαμε σαν απέτηση ότι πρέπει να γίνει δόμηση του βαλβιδοστασίου στον νομό της Καστοριάς, σε μια πρώτη φάση αυτή χειροποιείται. Και αυτό από την τη βάση είναι συγκεκριμένη. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, αν το συμμετέχω. Μια έκκληση θέλω να κάνω προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη έχει ξεκινήσει, όπως σας είπα, δεν είμαι ακουστικό, η κατάσταση του παιδικού προγράμματος για την επόμενη χρονιά. Εγώ έχω πει προσωπικά σε μια διαδικασία επαφών με τους πρόεδρους. Με τους πρόεδρους των κοινοτήτων. Οποιοδήποτε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κάποια πρόταση. Οποιοδήποτε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κάποια πρόταση για τη σύνταξη του παιδικού συμβουλίου, να την φέρει. Να την φέρει και μπορεί να ξεφύγει, κάτι το οποίο είναι σημαντικότερο. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, ζούμε σε μια περίοδο εκεί. Και βεβαίως θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στα επόμενα